τώρα τα λες αυτά. Για να τις ιδρώπιτες. Αυτό πώς την κάνετε, δηλαδή τι είναι αυτό που κάνετε τώρα. Εδώ μέσα τι έχει. Εδώ μέσα έχει αλεύρι, λάδι, νερό και αλάτι. Μόνο μαγιά, τίποτα. Όχι, όχι. Λίγο νερό, το ζυμώνουμε, το αφήνουμε λίγο να μαρουβίσει που λέμε εδώ στο χωριό. Και μετά είναι έτοιμο για μυζήτρα. Και μετά αυτό. Αυτό είναι μυζήτρα. Από εδώ, από τα πρόβατά μας, από τα κατσίτσια μας ντόπια. Και τη φτιάχνουμε για τη μυζήτρα. Ωχ, εντάξει. Θέλεις να κάνεις μία μόνο σου. Ναι, δώσε μου. Ορίστε, πρέπει να σεράσω πρώτα. Την απλώνουμε έτσι, άπλωσε την λίγο. Βάλτε στη μέση, το πατάμε. Μπράβο. Έτσι, ναι. Είναι καλά. Μπράβο. Μάλιστα. Το κάνουμε έτσι με το... Μπράβο. Μπράβο. Ωσάν τη μυζητρόπιτα, θα σε τουλουπανιάσω. Ναι. Με σε τριλόγλυκα ειδικά, ήσαμε να χορτάσω. Α, και μαντινάδα, ε! Εδώ πού θα θέλει. Ναι, μωρέ, θα καίει. Όλα η δική σου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ, έχω συνηθίσει από αυτά. Και λίγο μέλι, άμα θες. Α, πάει και μέλι. Ωραίο, δεν είναι. Τρως και θες. Α, μάλλον, καίει αυτή. Θα πάρω εδώ τις κρύες. Πάρε λίγο. Ναι, παίρνω μία εγώ, άσο. Γεια σας, σας χαιρετώ. Είμαστε έτοιμοι για την τελευταία συνταγή. Τώρα, την τελευταία συνταγή είχα στο μυαλό μου να κάνω μία συνταγή με αμυγδαλωτά. Μου αρέσουν τα αμυγδαλωτά και λέω κάποιο αμυγδαλωτό θα κάνουν και στην Κρήτη. Αλλά ελάτε στη διαδρομή που ανακάλυψα την κυρία Ειρήνη που είναι πρωταθλήτρια, νομίζω, των αμυγδαλωτών. Έτσι μου έχουν πει. Έτσι λένε. Και λέω, γιατί να μην έρθετε να την κάνετε εσείς τη συνταγή και εγώ να κάνω την παραλλαγή της. Πολύ ευχαρίστω. Να μάθω και κάτι παραπάνω. Είναι και στο, ναι, συμφωνώ, είναι και στο συνεταιρισμό γυναικών Κρητσάς. Ναι, από εκεί την ανακαλύψαμε, γιατί γυρίζουμε κιόλας και δοκιμάζουμε να δούμε τι τοπικά φτιάχνουν. Εννοείται. Λοιπόν, θα μας κάνετε ένα υπέροχο αμύγδαλο. Το έχω δοκιμάσει. Το οποίο θα χρειαστούμε αμύγδαλο, ναι, ζάχαρη, ναι, λεμόνι, ασπράδι αυγού. Και βλέπω και αμύγδαλο χοντρό, χοντροαλεσμένο για το τσίλισμα του αμύγδαλου. Ωραία. Και εγώ σε αυτή τη βασική συνταγή δεν θα σας την πειράξω καθόλου. Θα κάνω μία επέμβαση και θα κάνω μία κρέμα σοκολάτα από πάνω, ναι, την οποία θα βάλω γάλα, γιαούρτι και σοκολάτα. Πολύ το ωραία. Γιαούρτι χρησιμοποιώ λίγο κριτικό. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πολύ μπορείτε ωραία να μας πείτε τι κάνουμε. Λοιπόν, παίρνουμε το αμύγδαλο. Το οποίο από ό,τι μου έχετε πει, το έχετε βράσει, το έχετε ξεφλουδίσει. Και το έχετε στεγνώσει, ναι, και το έχετε τρίψει. Και το έχουμε τρίψει, ούτε χοντρό, ούτε, περίπου στον τρίφτη του τυριού. Α, σαν τυρί είναι. Σαν τυρί είναι ξυσμένο. Στη συνέχεια παίρνουμε τη ζάχαρη και τη ρίχνουμε μέσα στο αμύγδαλο. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνουμε και το ξύσμα από λεμόνι. Που είναι ένα λεμόνι. Που είναι ένα λεμόνι. Και το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Στη συνέχεια ανακατεύουμε τη ζάχαρη με το αμύγδαλο. Μπορούν να το κάνουν και με αμύγδαλο έτοιμο αποφλοιωμένο που είναι στα πακετά. Βέβαια. Για να μην, ναι, να μην ταλαιπωρούνται να ξεφλουδίζουν που λέμε εμείς και να βράζουν. Ωραία. Και εδώ έχουμε τα ασπράδια τα οποία είναι. Είναι 14 ασπράδια και τα χτυπάμε μαρέγκα. Μάλιστα. 14 ασπράδια. Αλλά νομίζω εσείς κάνετε περισσότερη, ναι, δόση, γι' αυτό, ναι, είναι 14. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ έχω γραμμένη 10 σπράτς, θα πω τα υλικά. Ναι, 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 η δόση είναι 10. Αλλά επειδή είμαστε αρκετοί εδώ, κάναμε μεγάλη δόση. Και πρέπει να φάμε όλοι, να χορτάσουμε, βέβαια. Ωραία, και ο Ντίνος τα βάζει να χτυπηθούν, να χτυπηθούν σε καλά, μαρέγκα. Σε να μαρέγκα. Καλά. Και εγώ συνεχίζω να ανακατεύω το αμύγδαλο με τη ζάχαρη. Ωραία, ότου γίνει η μαρέγκα. Ωραία. Έλα, Ντίνο, σταμάτα, έχει τόσο ωραία μαγεία έξω, ακούω το ουρ-ουρ. Έλα. Η μαρέγκα είναι έτοιμη. Ναι. Ορίστε. Να σας την αδειάσω εδώ μέσα. Ναι, ναι. Μου την αδειάζω και εγώ ανακατεύω. Μαθημένοι είσαστε να κάνετε μεγάλες ποσότητες. 20 κιλά, 30 κιλά μαζεμένο. Αμύγδαλο. Το αμυγδαλωτό. Από πολύ παλιά το χρησιμοποιούμε σε γάμους και σε βαφτίσεις. Ναι, σε όλα τα νησιά, αλλά ναι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό και πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, ανακατεύετε εσείς, Δίνο, ναι, μου δείξε. Ναι. Και εδώ θέλω να δείξω ένα υπέροχο Ευαγγέλιο είναι. Το.
Όχι. Ιερά γράμματα. Κίνημα, ιερά, μάλιστα. Είναι καταπληκτικό έτσι όπως το βλέπεις παλιό. Και εδώ μέσα βλέπω, έχετε σημειώσει τη συνταγή. Όχι εγώ, η γιαγιά μου. Η γιαγιά σας. Δεν είναι εκπληκτικό. Ναι. Α, μάλιστα. Και γίνεται μαλακό το ζυμάρι. Εδώ θα σας απλώσω, φαντάζομαι, το αμύγδαλο. Ναι, το αμύγδαλο το χοντροκομμένο, ούτως ώστε να πλάθουμε και στη συνέχεια να το τσιλούμε στο χοντροκομμένο αμύγδαλο. Τα ψήνεται για κανένα 20 λεπτό από ό,τι διάβασα. Ναι, κανένα 20 λεπτό, γύρω στους 185-190 βαθμούς. Τώρα, παίρνουμε λίγο από το ζυμάρι που έχουμε κάνει και του δίνουμε το σχήμα. Κοίτα τέχνη. Ναι. Τα κανέλ που λες εσύ, τα κάνουμε το χέρι, όχι με κουτάλια. Α, τα, και έτσι. Ναι. Είναι έτοιμο και το τοποθετούμε στη λαμαρίνα. Πάρα πολύ ωραίο. Προσπαθήστε. Να προσπαθήσω. Δεν φοράω γάντια, αλλά δεν πειράζει. Ντίνω, προσπάθησε. Α, ναι. Ντίνω, παντρέψου εσύ και να δεις πόσο ναι, θα σου κάνω. Ναι, εγώ Ντίνω θα σου κάνω τα αμυγδαλάκια. Α, ωραία. Παντρέψου εσύ και θα δεις. Και εμείς είμαστε εδώ. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Θα κάτσουμε τώρα να φτιάξουμε όλα αυτά τα αμυγδαλωτά. Ναι, να γεμίσουμε τη λαμαρίνα. Και να τα ψήσουμε. Ναι. Κυρία Ειρήνη, δεν προλάβανε να ψηθούν, αλλά εγώ σας πήρα λίγα. Είναι ζεστά, καλά ζεστά. Καλά κάνετε. Για να κάνουν τη δική μου παραλλαγή. Πρώτα να πω όμως τι χρειαστήκαμε για αυτά τα υπέροχα σας αμυγδαλωτά. Χρειαστήκαμε 1 κιλό αμύγδαλα, 0,5 κιλό ζάχαρη, 10 σπράδια από αυγό, ξύσμα από 1 λεμόνι και χοντροκομμένο αμύγδαλο για την επικάλυψη. Λοιπόν, εγώ σας πήρα τα αμύγδαλα και θα κάνω μία απλή και γρήγορη κρέμα σοκολάτα με κριτικό γιαούρτι. Ωραία. Παίρνω το γάλα και το βάζω σε μια μικρή κατσαρόλα να βράσει, το οποίο είναι 150 γραμμάρια. Εδώ έχω πάρει την κουβερτούρα, ναι, τη σοκολάτα, ναι, και την έχω σε κομμάτια, όπως κομμάτια. Έτσι, ναι, που είναι 300 γραμμάρια. Ωραία. Και έχω και 300 γραμμάρια γιαούρτι. Μόλις πάρει βρασμό, ζεστοθεί, ναι, θα το ρίξω πάνω από τη σοκολάτα, ναι, για, ναι, να λιώσει. Ναι, για να λιώσει. Πάμε, έχει βράσει. Το αδειάζω πάνω από τη σοκολάτα. Ωραία. Το γυρίζω λίγο να μαλακώσει. Και θα κάνουμε μικρά παστάκια. Α, πολύ μπορεί, ναι, να κάνετε και μια τούρτα. Να το απλώσετε αυτό, στρώσει, να το ψήσετε. Ναι, ναι. Μπράβο, από πάνω βάλετε τη σοκολάτα, την κρέμα. Πολύ ωραία ιδέα. Νομίζω ότι θα είναι εξίσου νόστιμο με το αμυγδαλωτό. Και τη σοκολάτα όλη την αγαπάνε. Βέβαια. Λοιπόν, μόλις έχει λιώσει, όπως σας είπα, είναι 300, ναι, γραμμάρια το γιαούρτι. Βάζετε το. Το βάζουμε το γιαούρτι. Αυτό τώρα, αν κάνουμε βάση για τούρτα, ναι, μπορούμε να το βάλουμε έτσι να παγώσει σε μια φόρμα. Ναι. Τώρα επειδή θα το βάλουμε στο κορνέ, να βάλουμε πάνω πρέπει τα μυγάλα, να, είναι, να παγώσει λίγο. Ναι, ναι. Και επειδή το πρωί έβαλα το φίλο μας τον Ντίνο έκανε... να μας φτιάξει για να παγώσει. Είναι έτοιμη τώρα. Είναι παγωμένη. Έτοιμο. Θα μας το φέρει σε λίγο. Και νομίζω ότι ήρθε ο Ντίνος μας. Τον βλέπω κι εγώ. Γιατί είναι υπάκουος, είναι, ναι, καλό παιδί. Καλό παιδί. Χρυσό παιδί. Α, το κάνεις ριζόγαλο εσύ. Ναι, εδώ. Είσαι άψογος. Ευχαριστώ. Δεν είχες κανένα πρόβλημα. Όχι, τίποτα. Να είδατε τι ωραία. Κόβεται. Κόβεται. Πολύ ωραία. Και δεν είδα περιέργως δαχτυλιά. Τι είδες. Αρχίζω και συμμορφώνομαι σιγά σιγά. Σε έφτιαξε Κρήτη. Είναι ωραία μαλακά που είναι. Mm. Έχουν κρυώσει κιόλας γιατί... Αν ήταν ζεστά, θα μας έλειωνε. Έλειωνε η σοκολάτα, ναι. Έχετε δίκιο. Πολύ ωραία. Παστάκι.
Ναι, ναι. Α, μία παραλλαγή του γλυκού. Βέβαια. Α, τέλειο. Τώρα θα μάθετε και αυτό να το κάνετε. Βέβαια, αντίμονο. Έτοιμα τα αμυγδαλωτά μας και χρειαστήκαμε για την κρέμα σοκολάτας για τα αμυγδαλωτά 300 γραμμάρια κουβερτούρα, 150 γραμμάρια γάλα, 300 γραμμάρια γιαούρτι. Θα τα δοκιμάσουμε στο food styling. Εσύ νομίζω πρέπει να είσαι έτοιμος, έτοιμος και οργανωμένος με τα πιάτα, με τα διακοσμητικά. Όλα, όλα. Τα πάντα. Τα πάντα. Πάμε. Νομίζω ότι ήρθε η καλύτερη στιγμή και η δοκιμή και το food styling. Είμαστε με την κυρία Ειρήνη. Ξανά την κυρία Ειρήνη. Τον Τίνο καλά τον έχω δεξιά, μόνιμος είναι. Και τον κύριο Βασίλη. Γεια σας κύριε Βασίλη. Αντιπροσωπεύεται εδώ το ξενοδοχείο και θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ξέρω ότι ήρθατε εδώ να δοκιμάσετε γιατί λατρεύετε τα γλυκά. Ειδικά τα δικά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια που είσαστε εδώ, ήθελα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Πόρτο Ελούντα που πραγματικά μας φιλοξένησε άψογα. Μας έκανε και πάρα πολύ ωραίο καιρό και πραγματικά περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Και θα σας ξανάρθουμε, δεν την γλιτώνετε. Σας περιμένουμε. Γελάς εσύ, σου καλό άρεσε. Ναι, εδώ πέρα. Γνώριμοι ανθρώποι. Γνώριμοι ανθρώποι. Λοιπόν, ας φτιάξουμε λίγο τα γλυκά μας. Και θα ήθελα να μου φτιάξετε εδώ τα κουμπάνια όπως νομίζετε εσείς. Into a day, the music came to an end too fast. And with it the dance, that was our last. After a short spring, a long lasting fall. Να κόψουμε και το κριτικό cheesecake, ποια πήρε το όνομά του. Βαφτίστηκε. Βαφτίστηκε. Ήθελα ένα μεγάλο ευχαριστώ να δώσω σε εσάς που μας στηρίξατε για 3 χρόνια, μας αγαπήσατε, σας αγαπήσαμε, πήγαμε παρακάτω, θα πάμε για 4η χρονιά, το καλοκαίρι θα σκεφτούμε και θα δημιουργήσουμε καινούρια πράγματα για εσάς. Καλό καλοκαίρι!